بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا ξανήκει στον Allah τον ένα και μοναδικό και ειρήνη και ευλογία του Allah να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη τον Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος πάνω στον πλανήτη μας που να μην πιστεύει σε κάτι ιερό και απαραβίαστο, που να μην έχει αρχές, την κοσμοαντίληψή του, την κοσμοθεωρία του. Αυτά είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Μην μας παραπλανά ο άθεος, ο άθρησκος, ο κοσμικός που αρνείται τη θρησκεία και τα ιερά. Και οι άθεοι και οι κοσμικοί έχουν τους δικούς τους θεούς. Αυτοί οι θεοί τους τις περισσότερες φορές είναι τα θέλω και οι επιθυμίες τους, όπως λέει και ο ύψιστος στο Κοράνι, δεν έχεις δει αυτούς που παίρνουν για θεούς τις επιθυμίες τους. Εάν τους προσβάλλεις αυτά τα ιερά εντός εισαγωγικών, τα ιερά τους, τα θέλω τους, τις κοσμοθεωρίες τους, θα ξεσηκωθούν, θα εξοργιστούν και θα αρχίσουν να σε χαρακτηρίζουν. Αρκεί να βρεις ποιον θεό λατρεύουν. Μπορεί να είναι τα χρήματα, μια συγκεκριμένη φιλοσοφική αντίληψη, πολιτική, κόμμα, το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς θρησκεία. Διότι η θρησκεία στην ουσία είναι κοσμοαντίληψη και κοσμοθεωρία. Όλοι μας λατρεύουμε κάτι. Όλοι μας χωρίς καμία εξαίρεση. Η ελευθερία τώρα έκφρασης είναι μια θεωρία, τίποτα παραπάνω, μια θεωρία η οποία δεν μπορεί να μπει σε εφαρμογή διότι συγκρούεται με την ίδια την ανθρώπινη φύση, όπως είπαμε όλοι έχουμε θρησκεία και ο καθένας πολύ απλά δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει και δεν μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί διότι έχουμε νόμους και κανόνες, ακόμα και άγραφους κανόνες. Δεν μπορείς να προσβάλλεις και δεν μπορείς να σατιρίζεις τα ιερά του άλλου. Δεν γίνεται να επικαλείσαι ελευθερίες όταν περιορίζεις την ελευθερία του άλλου. Μην μας εξαπατούν λοιπόν αυτοί που δήθεν καλούν στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία των να σατιρίζουν και να προσβάλλουν τα ιερά. Είναι μέχρι να προσβάλλεις τα δικά τους ιερά και τις δικές τους αξίες. Ο κάθε ένας έχει τον θεό του, εντός εισαγωγικών, τα ιερά του και βεβαίως ο κάθε ένας έχει τα ωριά του. Και όταν τους τα προσβάλλεις, σε αυτούς τους κοσμικούς, τους άθρησκους, τους άθεους, ξαφνικά ξεκινάει η ηθικολογία και τα περί σεβασμού. Τα θυμούνται μόνο τότε στα δικά τους, όχι στα της θρησκείας. Την ελευθερία της έκφρασης, αυτό το παραμυθάκι, αυτή την καραμέλα, σχεδόν πάντα τη συναντάμε στα πλαίσια της προσβολής και της βλασφημίας των θρησκειών και συγκεκριμένα των τριών γνωστών θρησκειών, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλάμ. Κατά ένα περίεργο τρόπο, αυτή η ελευθερία απουσιάζει ως δικαίωμα όταν κριτικάρονται δυτικές κοσμικές αξίες, όπως η δημοκρατία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ή στη Δανία, θα στηρίξουν στεναρά τη γελιοποίηση του προφήτη μας, την γελιοποίηση του Ισλάμ στα περιοδικά τους, αλλά θα ποινικοποιήσουν το δικαίωμα της μουσουλμάνας να φοράει μαντίλα, το χιτζάμπ ή νικάμπ, για γέλια και για κλάματα η ασυνέπειά τους. Η μουσουλμάνα άραγε δεν έχει το δικαίωμα της θρησκευτικής έκφρασης. Η έκφραση είναι μόνο να κοροϊδεύουμε και να ρεζιλεύουμε. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ελευθερία έκφρασης υπάρχει μόνο για την αθεία, μόνο για τους άθρησκους. Απ' την άλλη, θρησκευτικές εκφράσεις ολοένα και πρέπει να περιορίζονται. Ο μουσουλμάνος εξαναγκάζεται, και όχι μόνο ο μουσουλμάνος, να δεχτεί την προσβολή της πίστης του στο όνομα αυτής της ελευθερίας. Όταν θέλει όμως να εκφραστεί θρησκευτικά, ενοχοποιείται ως υπερβολικός, ως ακραίος. Και πολλές φορές εξαιτίας του παγκόσμιου κατεστημένου τον αναγκάζουν να αλλαξοπιστήσει με την μέθοδο της αφομοίωσης, να υιοθετήσει πρότυπα και αρχές τα οποία δεν τα πιστεύει καν. Αν δεν δυτικοποιηθεί, και μιλάμε συγκεκριμένα για τον μουσουλμάνο, αργά ή γρήγορα θα μπει στο περιθώριο, θα απομονωθεί, θα είναι ακραίος και είναι εντυπωσιακή αυτή η έννοια της ελευθερίας στη Δύση. Η ελευθερία έκφρασης που καλούν ορισμένοι προοδευτικοί εντός εισαγωγικών, είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι, στην ουσία είναι η φήμωση της θρησκευτικής έκφρασης των άλλων, υποχρεώνοντάς τους να αποδεχτούν την γελιοποίηση στα ιερά τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, φασισμός ή ελευθερία.